Κωστής Χατζηδάκης, που αν και υπουργός βρέθηκε στο στόχαστρο της ΕΕΠ με την κωδική ονομασία 5046, εμφανίστηκε και πάλι βέβαιος ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει σχέση με την παρακολούθησή του. Ωστόσο, αναφερόμενος στην νόμιμη επισύνδεση από την ΕΕΠ, έκανε λόγο για κατάχρηση εξουσίας. Ο πρωθυπουργός, με τον οποίο έχω μια επαφή και κοινή διαδρομή πάνω από 30 χρόνια, δεν είχε κάποια σχέση. Δηλαδή, έχετε κινηθεί νομικά πέρα, για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν χρειάζεται, διότι είναι μια, το ακούω και το ξανακούω. Έχει ξεκινήσει η έρευνα. Ο υπουργός ο ίδιος έχει μιλήσει για λάθος. Το λάθος αυτό να ερευνηθεί, να τιμωρηθούν αυτά που τα, αυτοί που τα κάνανε. Γιατί μιλάμε για νόμιμη επισύνδεση, με οι οποίοι νομίζω είχαν ξεπεράσει τα όρια τους. Και ξέρετε, στα πλαίσια αυτής της νόμιμης επισύνδεσης στην οποία αναφέρεστε, υπάρχει πάντοτε στα νομικά και η κατάχρηση εξουσίας. Η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται. Στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απέρριψαν την πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ωστόσο, η επιβεβαίωση από την ΑΔΑΕ των υποκλοπών της ΕΕΠ προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα. Στην επιστολή που μου έστειλε ο κ. Ράμος, ονόματα δεν υπήρχαν, κ. Τσίπρα. Δεν υπήρχαν. Ο κύριος Ράμπος απαντούσε σε επιστολή. Υπήρχαν ονόματα, ναι ή όχι. Ψυχία παρακαλώ. Υπήρχαν ονόματα, κύριε Μητσοτάκη. Υπήρχαν ονόματα. Είχε αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα. Η επιστολή ονόματα, του κύριου Ράμπου είχε ονόματα. Η επιστολή που του έστειλα εγώ. Okay, καταλάβαμε. Του κύριε Μητσοτάκη. Μην επιχειρείτε εδώ να παίζουμε τις κουμπάρες. Θα απαντήσετε στα ερωτήματα. Ένοχος ή βλάξ. Εσείς αυτοβούλος επιλέξατε τη δεύτερη εκδοχή. Ας δεχθούμε ότι ήσασταν μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Και δεν είχατε ιδέα... Ένοχος η Βλάξ, έτσι δεν είναι. Αυτήν την φράση την είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο μακαρίτης εκδότης της ελευθεροτυπίας Κίτσος Τεγόπουλος, αναφερόμενος τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας μία αναφορά στο σκάνδαλο Κοσκοτά, το οποίο αφορούσε τον Παπανδρέου, τον Κουτσόγιωργα και τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος σήμερα είναι δικηγόρος του κύριου Παπά. Απ' τα Πάμπερ πήγαμε στις σακούλες. Είναι εδώ τα στοιχεία. Θα απαντήσετε πάνω σε αυτά. Είναι ένοχος για τη μεγαλύτερη εκτροπή που έχει γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά. Πού πήγαν τα λεφτά του εκλεκτού σας κατασκευαστή, κύριου Καλογρίτσα? Έρχεται ο κύριος Καλογρίτσας και λέει στη Βουλή επιλέξει. Πολάκη, μη φωνάζεις. Είσαι βουλευτής με το κόμμα που μου έφαγε τα λεφτά. Είσαι βουλευτής με τα λεφτά μου. Γιατί δεν κάνετε μήνυση τώρα στον κύριο Καλογρίτσα? Και εσείς μαζί. Ο Πολάβαρη Μάγκας που μπήκε στην αίθουσα. Τολμάτε εσείς να περιφέρετε στο δημόσιο βίο κατασκευές και ψεύδι για μαύρες σακούλες που μία μάρτυρας υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου τόλμησε να εξιστορήσει και θα αντιμετωπίσει γι' αυτό τις νόμιμες συνέπειες. Αλλά τολμάτε εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία σακούλα είχε και την παρέδωσε στο ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία και δεν ήταν καθόλου μαύρη. Ήταν μια σακούλα με 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο υφυπουργός Παιδείας πάντως, στον απόϊχο των αποκαλύψεων, μοιάζει να αιτιολογεί τις παρακολουθήσεις προσώπων που έχουν εξουσία όταν η ΕΕΠ έχει υποψίες. Παρακολουθείς κάποιον για τον οποίο έχεις υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά και ο οποίος έχει εξουσία στα χέρια του. Την ίδια ώρα η αθώωση του Λευτέρη Κρέτσου για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών αποτέλεσε αφορμή για νέα κόντρα. Για το δικαστήριο του κύριου Κρέτσου, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση 147 λέξεων σε λίγες ώρες. Για το ειδικό δικαστήριο και όσα καταγγέλλονται εκεί για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Παπά, για τα ραντεβού και τις μεταφορές βαλιτσών με τον ειδικό των offshore κύριο Αρτεμίου, για σακούλες με επταψήφια ποσά που κατέληγαν στο κόμμα και για στήσιμο του διαγωνισμού μέσω SMS μοιράσματος ποσοστών, δεν έχουν βγάλει ούτε λέξη εδώ και 14 ημέρες. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης μίλουσε από το βήμα της Βουλής για στημένο διαγωνισμό σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες, ο Λευτέρης Κρέτσος αθώθηκε ομόφωνα, όπως και 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Ούτε βοσκοτόπια λοιπόν, ούτε εύνοια προς τον κύριο Καλογρίτσα με τη βούλα της δικαιοσύνης. Όλα